Κύριε Ναυροζίδη, καλησπέρα. Δύο λόγια θα ήθελα να μας πείτε λίγες ώρες πριν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου σας, όπου είναι αύριο. Καλησπέρα σας. Η μεγάλη στιγμή για εμάς έφτασε. Είναι η ώρα να αποκαλύψουμε το μνημείο της γενοκτονίας των Έλληνων Τυπώντων στην ΚΟ, στο πάρκο του Ποντιακού Ελληνισμού, στην είσοδο του Εμπορικού Κέντρου της ΚΟ. Είμαστε μας χωριστή για εμάς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο νησί μας μεγάλες προσωπικότητες του ποντιακού χώρου και γενικότερα του καλλιτεχνικού χώρου. Αλλά βεβαίως και τον γλύπτη μας, τον άνθρωπο που φιλοτέχνησε με πολύ μεράκι και υπομονή, που τα τελευταία δύο χρόνια μας άκουσε με προσοχή και έδωσε τη δέουσα σημασία, τον Γιώργο τον Κυκώτη. Σε καλωσορίζω τον Γιώργο στο νησί της ΚΟ. Τον Τάκη τον Μαβακίδη, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια, και μαζί με τον Αλέξη Παρχαρίδη, τον Παναγιώτη τον Στεφανίδη και τον Πανταζή τον Πονερίδη, είναι έτοιμοι αύριο να μας μαγέψουν, με ξεχωριστούς μονολόγους και με ξεχωριστή μουσική, με μυρολόγια, με ποντιακά μυρολόγια, τα οποία θα αποδώσουν τον φόρο τιμής στους 353.000 γενεκτονωμένους συγγενείς μας. Ο κ. Κουκώτας θα σας μιλήσει για το μνημείο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, τον προσωπικά τον κύριο Ναυροζίδη, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν αύριο εδώ πέρα. Και αυτό που ήθελα να πω για το έργο, ότι με αυτή τη μάνα ταλαιπωρημένη, κουρασμένη, αυτή που πέρασε την καταστροφή, αυτό που έχει πειράσει αυτή η οικογένειά της, όλη αυτή, μαζί με όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει, θέλω να περάσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί κρατάει τα παιδιά της, κρατάει το μέλλον της, αυτό. Ο κ. Ζαβακίδης, αρκετές φορές στο νησί μας, αλλά η πιο σημαντική είναι η αυριανή. Ναι. Πείτε μας έτσι δύο λόγια την αυριανή, έτσι, μεγάλη γιορτή. Χτύπησε συναγερμός και δώσαμε παρόν ως στρατιώτες, χρέος επιτελούμε. Ούτε επαγγελματικά λειτουργούμε, ούτε καλλιτεχνικά λειτουργούμε σε αυτές τις ατμόσφαιρες. Κάνουμε το χρέος μας και πολύ αισιόδοξα και πολύ ξεκούραστα, γιατί μας λένε πολλές φορές, μα δεν κουράζεστε εμένα και τον Αλέξη με το θέατρο πάνω κάτω που στηρίζουμε την ποντιακή διάλειπη. Δεν κουράζεστε. Και εγώ λέω, οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας νίκησαν τον θάνατο και εμείς κουραζόμαστε καθόλου. Είναι ανακούφιση και ευτυχία αυτό που θα συμβεί αύριο εδώ στο νησί, με ανοιχτή καρδιά και τέτοια φιλοξενία και τέτοια ψυχή. Να ξέρουν οι άνθρωποι του νησιού της ΚΟ ότι θα περήφανοι να είναι που θα καμαρώνουν ένα έργο τέχνης από έναν, ας είναι και δίπλα μου, το λέω και θα το έλεγα και ας μην ήταν και δίπλα μου, από έναν καλλιτέχνη με άπειρο κάλος ψυχής και μέγιστο καλλιτεχνικό ταλέντο. Είναι παγκοσμίου κλάσεως δημιούργημα αυτό που έκανε ο Γιώργος και παγκοσμίου κλάσεως ακτινοβολία και μέγεθος, εκτόπισμα, όλη αυτή η εκδήλωση με το πνεύμα και το συνέστημα που γίνεται. Πρόβα ήταν σήμερα και θα κρίσαμε και βουρκώσαμε όλοι. Τι να πω άλλο, δεν έχω να πω πάνω τίποτα άλλο. Αυτό που θα πούμε είναι ότι αύριο να μην λείπει κανένας από την εκδήλωση αυτή. Είναι τόσο σημαντική για όλους μας. Είμαστε που βρίσκεστε στο νησί και που θα ερμηνεύσετε αύριο εδώ στην ποντιακή εκδήλωση τα τραγούδια σας. Είναι και δική μου τιμή που βρίσκομαι στην αποκάλυψη ενός μνημείου γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε ένα κρητικό νησί, όπου θα θυμίζει και στον τοπικό πληθυσμό αλλά και γενικότερα στους τουρίστες που από ό,τι έχω μάθει στο νησί σας είναι και πάρα πολύ. Θα γνωστοποιεί την ιστορία και την εκρίζωση, τη βίαιη εκρίζωση του ποντιακού ελληνισμού από τις πατρογονικές τους εστίες. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο που μπόρεσε να εμποδώσει αυτό το μνημείο. Τους είμαστε ευγνώμονες. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο νησί μας. Πρώτη φορά, ναι. Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Θα το ξαναεπισκεφτείτε δηλαδή? Εννοείται. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε στο νησί μας. Και γιατί όχι και κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.